Δωρεάν το εμβόλιο του κορονοϊού για όλους τους Έλληνες όταν θα είναι διαθέσιμο. Αυτό ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από τηλεδιάσκεψη. Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι ένα ή αν θα είναι περισσότερα. Δεν ξέρουμε πότε θα το έχουμε στη διάθεσή μας. Ελπίζουμε συντομότερα και όχι αργότερα. Αλλά όποτε και αν έχουμε το εμβόλιο στη διάθεσή μας, αυτό θα διατεθεί δωρεάν για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό το οποίο θα κάνει η πολιτεία, γιατί προφανώς δεν θα έχουμε από την πρώτη μέρα διαθέσιμες δόσεις για να καλύψουμε το σύνολο του πληθυσμού, θα είναι να καθορίσει με απόλυτη σαφήνεια τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα πρέπει να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας. Δωρεάν οι μάσκες στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς για όσο χρειαστεί. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης για τον κορονοϊό. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ειδική έκτακτη επιχορήγηση 5,2 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Εσωτερικών προς όλους τους Δήμους για την αγορά μασκών στα σχολεία. Η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει να διαθέσει δωρεάν μάσκες σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να ανταποκριθεί στην ελάχιστη υποχρέωσή της, να μπορεί να παρέχει στα παιδιά τη μάσκα την οποία ζητά την υποχρεωτική χρήση της στα σχολεία. Η χρήση της μάσκας στα σχολεία θα είναι υποχρεωτική στους εσωτερικούς και όχι στους εξωτερικούς χώρους των σχολείων, διευκρίνησε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Σύμφωνα με την Υπουργό, οι μαθητές θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν τη μάσκα μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά θα μπορούν να τη βγάζουν όταν βρίσκονται εκτός αίθουσας, δηλαδή στο προάβλιο, στα διαλύματα και στην ώρα της γυμναστικής.